Η Τουρκία ανακοίνωσε το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο κρίσιμων μετάλλων που απαιτούνται για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ανεμογεννητριών. Είναι όμω ο βαθμό αρκετά καλό και μπορεί η άγκυρα να τερματίσει την κυριαρχία τη Κίνα, αναφέρει έγκριτο διεθνέ μέσο μαζική ενημέρωση, του οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα ακόλουθα. Μετά από γεωτρήσει για περισσότερο από μία δεκαετία, Τούρκοι γεωλόγοι υπολόγισαν ότι μία περιοχή κοντά στη βορειοδυτική πόλη Έρχισε χείρ έχει περίπου 694 εκατομμύρια τόνους μετάλλων σπανίων γεών, δεύτερη μετά από τα 800 εκατομμύρια τόνους της Κίνας. Ενώ η Τουρκία πιστεύει ότι το νέο της κοίτασμα είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου για χίλια χρόνια, η έλλειψη σαφήνεια σχετικά με το βαθμό ή την ποιότητα των μεταλλικών στοιχείων έχει κάνει πολλούς αναλυτές να ξύνουν το κεφάλι τους. Ο David Merriman, διευθυντής ερευνών στην Παγκόσμια Εταιρεία Συμβούλων Wood Mackenzie, δήλωσε στη DW ότι το τουρκικό κοίτασμα πιθανότατα περιέχει τα στοιχεία σπανίων γεών λανθάνιο που αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν σημαντική υπερπροσφορά και όχι το σπανιότερο τύπο ζήτηση για χρήση σε μαγνήτες απόδοση. Η Κίνα προμηθεύει επί του παρόντο περίπου τα 4 πέμπτα του υλικού σπανίων γεών στον κόσμο και είναι υπεύθυνη για περίπου το 98% των εισαγωγών μαγνητών σπανίων γεών τη Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 14.000 τόνους ετησίως. Το μονοπόλιο της Κίνας έχει προκαλέσει ανησυχίες στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον ότι οι Ισπάνιες γέες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός από το Πεκίνο σε εμπορικές και γεωπολιτικές διαμάχες. Εάν το απόθεμα είναι τόσο πολύτιμο όσο ισχυρίζεται η Άγκυρα, θα έδινε στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζεπταγί Περντογάν, περαιτέρω μόχλευση εναντίον των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ και θα βοηθούσε στην τόνωση τη προβληματική τουρκική οικονομία. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που μία από τι διακηρύξει του Ερντογάν αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό. Πριν από δύο χρόνια, η Άγκυρα ανακοίνωσε μια τεράστια ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Κάτι που ο Τούρκο ηγέτη είπε ότι θα μειώσει τον τεράστιο λογαριασμό τη χώρα για τι εισαγωγέ ενέργεια. Οι αναλυτέ αμφιβάλλουν εάν το απόθεμα περίπου 320 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα θα είναι τόσο μεγάλο όσο είχε αρχικά προβλεφθεί. Ή αν το κοίτασμα φυσικού αερίου θα τεθεί σε λειτουργία έω το 2023 όπω είχε υποσχεθεί. Έτσι, είμαστε αποδέκτε τη πάγια τακτική των τελευταίων μηνών από τον Ερντογάν που προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι τη φτώχεια στου Τούρκου που πεινάνε για τα τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, για τα χα ανακάλυψη τεράστιου κοιτάσματο σπανίων γεών, για επιτεύγματα τη πολεμική βιομηχανία μόνο που το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφο TFX και το εθνικό άρμα Altai δεν διαθέτουν κινητήρε. Ενώ το μήνυμα αεροπλανοφόρο Ανατολού έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να μην έχει μαχητικά αεροσκάφη. Αυτέ και άλλε παρόμοιε μυθοπλασίε καθιστούν τα φερέγγια την Τουρκία διεθνώ, αφού και να συμβεί κάτι στην πραγματικότητα, ποιο του πιστεύει. Κανεί. Είναι αυτό που ο σοφό ελληνικό λαό λέει ότι παθαίνει τελικά ο βοσκό με τα πρόβατα και το λύκο όπου περιέπεζε του γείτονέ του, καλώντα του σε βοήθεια, λέγοντα ψέματα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.